Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν είμαστε έτοιμοι. Γρηγόρη, εσείς εδώ? Ναι, κανονικά. Λοιπόν, για να δούμε αν μας ακούει, νομίζω στην Τινησία, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ανίς Μπουσαϊντή, που έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ουκρανία. Ανίς, καλημέρα. Καλημέρα, from Tunis. Από την Τινησία. Πολύ ωραία. Είσαι καλά? Καλά είσαι. Λοιπόν, πάμε πολύ στα... Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πάμε στα αγγλικά με τον Ανίς, ο οποίος παρότι έπαιξε μια χρονιά στο ΠΑΟΚ και δέθηκε και φίλους έχει εδώ και θα μας βοηθήσει βέβαια και με τις γνώσεις του. Πρώτα απ' όλα, Γρηγόρη, να τον ρωτήσουμε, είναι στην Τινησία, τι κάνει, είναι στο χώρο του ποδοσφαίρου, είναι, με τι ασχολείται? Τελευταία τον είχαμε βρει στην Ουκρανία πριν 2 χρόνια ποδοσφαιρικά. Τώρα τι κάνει? Ανίς, we are very happy speaking with you. As a first question, we would like to ask you to tell us some things about your life today. What are you doing? Where do you live? Are you close to football? Thank you very much. I'm very happy to talk with you and happy again to speak with you on the radio. Mm-hmm. Hello from me to all the fans, PAOK fans, and all the people of Greece and Thessaloniki. I keep very good souvenir from there, and I really, it's like my second country. I love there, and always I'm thinking that I had the best time of my life, football life there. Now I finished football after now 1.5 year or something like this, 2 years. Because of big problems in Ukraine, economic problem and the war, so I decided to finish football in good way. You know, I don't like to finish them in the small door. I go out from football, so I finish football when I'm in good level of football. So after that, I come back to Tunisia. Now I'm working now in Tunisia in the best radio in Tunisia, Mosaic FM. It's like expert of football, so I'm living here. And I'm working with the radio now for 2 years, and I'm working with the TV, and I'm now making my diploma, IB UEFA. So I'm following the way like to be a coach of football. So I think in as soon as possible, I have proposition from Tunisia, my ex team in Tunisia, and some proposition to be second coach with some trainer in Saudi Arabia and in Dubai. But now I'm still finishing my diploma and wait until I get my diploma, and then after that we see what I will do. Μάλιστα. Okay. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι πολύ χαρούμενος και αυτός που μιλάει μαζί μας. Έχει πολύ θετικές αναμνήσεις από το καλύτερο ποδοσφαιρικό διάστημα της καριέρας του, όπως είπε, το οποίο το έχει περάσει στην Ελλάδα. Θέλει να στείλει τους χαιρετισμούς του και την αγάπη του σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είπε ότι χαρακτήριζε την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα του. Νομίζω ότι έχει περάσει πάρα πολύ καλά με την οικογένειά του εδώ, παρότι τον μικρότερο ένα χρόνο, και όντως δέθηκε. Και όσον αφορά την απάντηση στην ερώτηση που του κάναμε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Τινησία. Πριν 1,5 χρόνο αποφάσισε να σταματήσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και σταμάτησε γιατί ήταν πολύ άσχημη και πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ουκρανία. Ναι. Επέλεξε να σταματήσει με πιο κανονικό, πιο ήπιο τρόπο και να μην μπει σε μια διαδικασία να βιώνει πολλά προβλήματα, προφανώς φαντάζομαι οικονομικά. Και έκτοτε, από τη στιγμή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, έχει επιστρέψει στην πατρίδα του. Αυτή τη στιγμή δουλεύει σε ένα ραδιόφωνο και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ως σχολιαστής. Συνάδελφος. Και παράλληλα κάνει και δίνει και το δίπλωμά του για να γίνει προπονητής. Μάλιστα μας είπε ότι αυτό το διάστημα εγώ προσπαθώ να τελειώσω με το δίπλωμα της προπονητικής, αλλά αργότερα ελπίζω ότι θα μπορέσω να ξεκινήσω την καριέρα μου ως προπονητής, να είμαι βοηθός. Το βλέπω για κάποιες ομάδες, είτε στη Σαουδική Αραβία είτε στο Ντουμπάι. Θα το προσπαθήσω, γιατί είναι κάτι προφανώς που δεν ενδιαφέρει. Πριν πάμε σε αυτά που θέλουμε να τον ρωτήσουμε, έπαιξε στο Βέλγιο, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στην Αυστρία. Γιατί έτσι μας λέει για την Ελλάδα, κρατάει την Ελλάδα? Τι θυμάται από εδώ και από τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα που τον έκανε να δεθεί? Ανίς, you have played in a lot of different championships. Can you tell us which is the main reason that you told us before that the Greek championship and Greece is your second country?
and you love that period of playing here in our country, in Greece? Yes, look, any country, you know, I have something special, you know, any football country have something special, you know. In Tunisia, we have, it's similar like in Greece, the football, you know, a lot of fans, a lot of pressure, a lot of you know, fighting in the games, you know. All the people talk about football every day, morning, you know. We live football, you know. But the good thing in Pau that I see many things that I never see in other country, like how the fans behave with you, how when you play good in one team, how you can be like king in the street, you know. You know, in Tunisia is a lot of pressure, you know. But also I like it in Belgium. In Belgium I had 6 months fantastic, you know, and I had very good 6 months there. So also I keep a good relationship with my team in Belgium. In Ukraine, you know, the two teams I played, they finished, you know, it's finished. They are not in football already, you know, because of a lot of problem of money, you know. Still my team in Russia is Rostov. Also I keep good things from there, but you know, football is not very important in Russia like in Greece. Austria also, you know, I had two years there and two times champion there, but I didn't get respect, you know. After 1 year there, I played all that, I played fantastic there, but after come this Rube Stevens, and you know, I didn't get big respect from him, you know, and from the Dekker. So for me, it was the bad thing in my career was the Red Bull Salzburg, because the team was not. Team of football was just for marketing or for to make money, you know. And what Rube Stevens behaved with me, it was for me like I never forget what he made for me, you know. So that's why I don't like him. And you know, when he come to PAOK, I just say that PAOK will got step back, and PAOK will just score goals just from corners. So I don't like the way he play football. But for me, Greece, why I like, because the life is fantastic. I respect players. If you give her 100%, they will be also 100% for you. And the most important in PAOK that they you feel like you are a football player. You feel that. You feel that. You know. You feel that you are very important for the team. So that's why, for me, Greece, I keep always very good mind. I keep always very good memory from Greece, and I'm glad that I'd be part of PAOK once. Okay. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Τα λες γρήγορα. Να ξεκινήσουμε λίγο από ανάποδα, από το τέλος δηλαδή. Στην Ελλάδα νιώθεις ποδοσφαιριστής, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως και στην Τινησία, έτσι και στην Ελλάδα ο κόσμος ζει για το ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα όμως είναι πολύ μεγαλύτερο το δέσιμο με τους οπαδούς. Αν είσαι αυτός που πρέπει, αν δίνεις το 100%, θα σου δώσουν και αυτοί το 100%. Όταν έπαιζα στον ΠΑΟΚ, ένιωσα για κάποιο διάστημα, εκτός από ότι ένιωσα συνέχεια σαν ποδοσφαιριστής και το πόσο ο κόσμος ζει για το ποδόσφαιρο, όταν δεν πηγαίναμε καλά ένιωθα βασιλιάς προφανώς από την υποστήριξη, και παράλληλα μας είπε για τις υπόλοιπες ομάδες του με τις οποίες δεν είχε δέσιμο. Η δεύτερη χώρα στην οποία είχε ένα δέσιμο ήταν το Βέλγιο. Για την Ελλάδα είπε ότι του άρεσε πάρα πολύ και η ζωή εδώ, και γι' αυτό το λόγο ήταν γι' αυτός ένα σημαντικός λόγος για τον οποίο επιλέγει τη χώρα μας. Οι ομάδες στην Ουκρανία που έπαιξε διαλύθηκαν, και για την ομάδα στην Αυστρία, ναι. Μας είπε ότι... Για τον Στέφανς και πάλι. Ναι, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό, ότι δεν του άρεσε η συνεργασία του με το συγκεκριμένο προπονητή. Και επίσης ότι εκεί το ποδόσφαιρο είναι marketing, είναι μια ομάδα μόνο και μόνο για να υπάρχει το marketing και τα χρήματα, δεν νιώθεις ποδοσφαιριστής εκεί. Να το πούμε ότι ο ΠΑΟΚ βλέπει και άλλους. Έχει αποκτήσει ήδη δύο παίκτες από την Ουκρανία. Από αυτά που έζησε, είναι πραγματικά ή ήταν πολύ καλό το επίπεδο στο ουκρανικό ποδόσφαιρο και αξίζει ο ΠΑΟΚ να βλέπει από εκεί ποδοσφαιριστές? Anis, ΠΑΟΚ this summer has already signed two players from Ukraine. We would like your opinion for that summer, because you have played there. First of all, we would like from you to tell us a little thing about the level of the championship in Ukraine, and if it's better or worse than the Greek championship, and if PAOK
is making good to choose player from that championship, from Ukraine. Τώρα που εκεί υπάρχουν και προβλήματα και μπορεί να έχει κάποιες ευκαιρίες. Look, I will tell you something, you know, football in Ukraine and Russia is physical, you know, it's powerful, it's running, you know, it's like box to box, they run so much and too much fight in the field, duels, you know, it's a football of power. In Greek, it's when you play in PAOK or Pana or Olympiakos or the big teams, you know, the four big teams, the five, you it's a little bit easier to play in these teams than in other teams play in half, second half or the last of the tablet, you know, because when you play in PAOK, you have to play offensive, you know, you don't have to defend a lot, the ball always with you, so you need to be technic and creative to play in PAOK. And in also in Olympiakos, Pana, Ajax, you know, it's like this. But in Ukraine, it's there is four teams before, four fantastic teams, you know. Shakhtar Donetsk, it's one of the best teams play football in Europe. You know this, and everybody knows this. Dynamo Kiev, last year, with Rebrov, Sergei Rebrov, the coach, they play very good, and they are champion, you know. That's also good. The third is Metalist, and PAOK played before with Metalist, and you know how it was like a team. It's a very good team. Yes. Now, Metalist, it's like finished for the team because of the economic problem, so they are going, you know, it's very bad situation for this team. Still Dnieper, you know. Dnieper also, it was one of the fantastic teams in Ukraine. They have very good players like Zuzule, you know. They have, like, many good players in the, you know, last year was final of champion UEFA, you know. It's not by chance they was there because they have quality in the team. So I think a football player who plays in these four teams in Ukraine, he can play anywhere because they have the creativity, they have the power to play football, and they have experience because when you play big teams like this, you can play anywhere. And you see, in Dnieper, they give Kanapriyanka, he plays in Sevilla. Yes. They have many other players, they have a lot of good players. So I think who played in Dnieper last 2 years, he can play in any team because the quality, I'm sure they have, and they had, or also the coach of Dnieper is good, Markevich, so he cannot take a player who cannot play football. Μάλιστα. Okay. Μας είπε ότι τα πρωταθλήματα στη Ρωσία και στην Ουκρανία είναι πρωταθλήματα τα οποία στηρίζονται περισσότερο στην δύναμη, είναι πρωταθλήματα στα οποία ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πηγαίνει από το ένα κουτί στο άλλο. Προβλήματα φυσικής κατάστασης και η διαφορά τους χρειάζονται πολλά τρεξίματα και η διαφορά τους συγκριτικά με το ελληνικό, αν ειδικά αγωνίζεται στην Ελλάδα σε μία από τις μεγάλες ομάδες, είναι ότι αν είσαι παίκτης μία από τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα θα πρέπει να αγωνίζεσαι επιθετικά και έχεις περισσότερο χώρο γιατί έχεις απέναντί σου ομάδα η οποία αμήνεται στο μισό γήπεδο. Οπότε μάλλον εννοεί ότι σε φυσική κατάσταση, αν έχεις παίξει στην Ουκρανία, σίγουρα μπορείς να παίξεις στην Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, είπε ότι στην Ουκρανία υπάρχουν 4 μεγάλες ομάδες. Είναι η Σαχτάρ, είναι η Δυναμό Κιέβου, η Δυναμό, η Μέταλιστ και η Ντνιέπρ. Ανεξάρτητα από τα οικονομικά προβλήματα που κάποιες από αυτές τις έχει επηρεάσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, όποιος έχει αγωνιστεί την τελευταία διετία σε αυτές τις ομάδες θεωρεί ότι μπορεί να παίξει παντού. Μας έφερε σαν παράδειγμα τη μεταγραφή που έκανε η Σεβίλη, τον Κονοπλιάνκα, και είπε ότι και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κατάφερε να ξεχωρίσει εκεί, και μας είπε ότι οι παίκτες που αγωνίζονται σε αυτές τις 4 ομάδες είναι δημιουργικοί, είναι έμπειροι, έχουν δύναμη, έχουν ποιότητα και από τη στιγμή που έχουν παίξει σε αυτό το επίπεδο σίγουρα μπορούν να σταθούν και στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τον Λέο Μάτος της Νιέπρο τον θυμάται, το βραζιλιάνο μπακ, τον οποίο έχει αποκτήσει ήδη ο ΠΑΟΚ, που παίζει και στη θέση την οποία και εκείνος ξέρει και έπαιξε. Ανής, ΠΑΟΚ has signed Λέο Μάτος. We think that you should have played against that player. He's playing also in your position. Can you tell us some things about his abilities? Look, Matas, I played against him
was in Chernomorets, you know, another team, and after he go to Dnieper. This player, he have his polyvalence, you know, he can play midfielder, he can play left back, and he play can right back. I played against him many times. You know, he's kind of the player the fans can like him directly, you know, because he's fighter. He have very good, he's powerful, you know, player. He have very good head, he play very good with the head, you know, especially in the corner, you know, and he is very good with the head. Technique, you know, he have the technique of football, you know, like control passing and, you know, crossing maybe. You know, he can give his, you know, generosity, you know, he's like, he can run in front and back without any problem. Physically, he's a very good player, so I think, okay, you know, he played in Dnieper, in the good team of Dnieper, so I think this player is a fighter. He's very good with the men, you know, he, you know, one against one, he's very good. And he's generous, you know, he's like, he can give 100% for the team, so that's his quality. Όχι, και κάτι άλλο για το Μάτος, αν μπορούσαμε να το ρωτήσουμε. Ανής, can you tell us, PAOK needs a lot of leader players. Is Μάτος a leader player? I look, leader player, you know, see, leader players, you know, when you had the player before leaders, you have to be in the team like 5-6 years, you know, leaders, it's like Garcia leaders, Contreras leaders, leaders, you know, Salpigidis leaders, to be so, leader, so, in PAOK, my friend, you have to, exactly. So he could you become, be, he could, you he have could to say, you have to be 100, you have to be 6-10 years, you know, 100%, so leader in PAOK is not easy for him to be leader in 1 year. Yes, but do you believe that he could become a leader in PAOK, playing for some years in PAOK? Yeah, look, for me, he have the quality to give something for PAOK, you know, because he's fighter and he can run and he have the quality. Okay, okay. Give me some more to translate. He's smart. Okay. Mm-hmm. Μας είπε ότι έπαιξε αντίπαλός του όταν αγωνιζόταν στην Τζερνομόρετς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με ευχέρεια στη μεσαία γραμμή, μπορεί στα δεξιά, στην άμυνα και στα αριστερά. Είναι ένα πλεονέκτημά του ότι είναι σαν πολυεργαλείο. Αυτό που, που τον χαρακτηρίζει με βάση την άποψη του Μπουσαϊντή είναι ότι είναι ένας παίκτης μαχητής. Ναι. Είναι ένας παίκτης πολύ δυναμικός. Έχει την ευχέρεια να παίζει πολύ καλά με το κεφάλι του και γι' αυτό το λόγο προωθείται στα κόρνερ. Είναι καλός τεχνίτης. Έχει τρεξίματα πολλά και γι' αυτό το λόγο μπορεί να αγωνιστεί σε όλη την πλευρά και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δίνει σίγουρα το 100% και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Του κάναμε μια πρόσθετη ερώτηση για το αν ο συγκεκριμένος μπορεί να γίνει αρχηγός, να είναι μια ηγετική φυσιογνωμία στον ΠΑΟΚ. Μας είπε ότι κατά τη γνώμη του η ηγετική φυσιογνωμία σε μια ομάδα μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα παίξει κάποια χρόνια σε αυτήν. Μας έδωσε τα παραδείγματα του Γκαρσία, του Κοντρέρας, παικτών του που έμειναν αρκετά, ναι, και του Σαρμπιγκίδη, παικτών που έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον ΠΑΟΚ σε μια ομάδα και το κατάφεραν αυτό. Μας είπε ότι επειδή είναι μαχητής, πιστεύω ότι ίσως και μπορεί να τα καταφέρει. Να το ρωτήσουμε κι αν θυμάται τον Ευγένη Σάχοφ, τότε ήταν και στην, πώς την είπαμε, την Arsenal Κιέβου και μετά στην Dnieper, αν θυμάται αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον μεσοεπιθετικό. Anis, do you remember Evgen Sakhov? It's another player that signed with PAOK. Yes, he played in Arsenal in Ukraine and Arsenal, in Dnieper. Do you know him? I remember him with... Yes, I remember him, of course. Sakhov, you know, Evgen Sakhov, he played before in Arsenal Kiev. And in Dnieper, he played in Dnieper. You know, this player is... he's if he was not injured a lot of time, he can make better in Dnieper. But what I like in this player that when he's fit 100%, he have very good eyes and orientation of the game. So he can ask the ball in the empty places and he can give the good passes. He can score also. He play, you know, he can take the game in his hand, you know, like he can.
take the ball from defender and start the game. And you know, I have very good volume of game. So this player, if when he is fit, he can give something to Pogba, like technique in the midfielder. And you know, but this kind of players like Matos and Evgeny, they need adaptation. You know, they need, you know, some time to make adaptation, because the football in Ukraine, okay, is powerful and this, but PAOK, it's something else, you know, the pressure of the fans, the pressure of the game is to win every game. You know, you have Champions League soon, so you have to give some time to this player to make adaptation. Then they can give you something in PAOK. Okay. Ρώτησα τον να τον ευχαριστήσουμε αν ο Σάχοφ, όπως τον θυμάται, μπορεί να το θυμίζει τον Βλάντα Νίβιτς, με τον οποίο έπαιξε μαζί, και πες το και ο Νίβιτς είναι τώρα προπονητής στον ΠΑΟΚ. Anis, one last question, and we would like to thank you for all that conversation. We were very happy to speak with you. Can you tell us if Σάχοφ is a player similar to the gameplay of Βλάντα Νίβιτς? Because και πες ότι και ο Ivic είναι Γρηγόρη. Ivic today is the coach of the PAOK. Yeah, I know. Of course, I know. You know, eh? Look, I know, and I'm very happy with him, and very happy for him. He makes very good job with PAOK. Yes. It's true. Look, yes, and I'm very happy for him. You know, that's the good thing, that one part of PAOK can make success with the team, and I'm very happy for Ivic. You know, he's not fast like Ivic. I'm sure, you know, this player is not fast. Mm-hmm. And, you know, he has something from Ivic, but the good thing in Ivic that he's a decisive player, so Ivic, he can score also. And he knows the game. You know, he's very smart in the field. You know, I speak about Ivic. He's very smart in the field, and he know where to move, where to play. And even when he had the pressure, he can play it. You know, that's what I like in Ivic, and he talk good in the game. But Shagov, he's good also. You know, he's not fast, mm-hmm. but what I like in Shagov that he's. He can score, and he can take the game in his hand. You know, he can play passes. Yes. So this player, if he's fit, his problem last time is that he get injured. Mm-hmm. But when he's fit, he can help the team. I'm sure. Μάλιστα. Okay. Thank you very much, Anis. Have a nice day. Happy Thank you very much. Thank you very much. Have a nice day also. Bye, Anis. Ciao.